Όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου μέρους. 0-3 Ροδιά, Αετός Ανογείων, κύριος Παπαδός Πυριδέξης, ο Ρεφ. Εύκολο και τυχερό απόγευμα είχε ο Αετός στο πρώτο μέρος, χωρίς να παίξει μεγάλη μπάλα, μεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες που δημιούργησαν οι παίκτες του. Είχε την κατοχή της τύχης λίγο σε κάποια σημεία στα δύο πρώτα γκολ. Να ταινίζει πολύ κοντά το τρίποντο. Η Ροδιά λίγα πράγματα επιθετικά στο πρώτο μέρος. Μια δεμένη ομάδα φάνηκε στο πρώτο. Αλλά αδύναμη επιθετικά. Αυτή είναι η εικόνα που αποκομίσαμε. Στα 45-46 λεπτά του πρώτου μέρους. Καταράκης υπέρχεσε μια σημαντική φάση στο πρώτο μέρος. Με τα πόδια έδιωξε. Φορές που ακούσατε από τον κύριο Παματζάκη, προσπαθεί να ξυπνήσει τους προσβαστές του, δεν μπήκαν καλά. Αυτό ακούσαμε να φωνάζει. Σε ετοιμότητα πάντα. Κάτι βρήκε ο παίκτης κάτω, το δίνει στο μπακαλάκι, θα το πετάξει έξω να χτυπήσει κανένα παιδί. Σωστή κίνηση και ο μπακαλάκι το πετάει. Σελιές. Πάνω απ' όλα η ακεραιότητα των παιδιών σε αυτό το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα. Go!
Τώρα, αλλά Καραδράκης είναι πίσω και σταθερός. Μεγάλη φάση στο 7ο λεπτό του δευτέρου για τον Αετό. Το 0-4. Για τον Αετό. Στο 9ο λεπτό του δευτέρου. 54ο λεπτό. 0-4 ο Αετός. Σέντρα για τη Ροδιά.
νεαρότατος ο Καπετανάκης. Αλλαγή για τον Αετό. Φάουλ για τον Αετό, 13ο λεπτό του δευτέρου. Σηκωμένη σημαία του βοηθού από εδώ. Έγινε το λάθος. Πέναλτι.
πέναλτι από τον κύριο Παπαδοσπυρδάκη. Πέναλτι υπόδειξη, 0-4 είναι ο ετός. Δεν είδαμε τίποτα. Κοντά ήταν ο κύριος Παπαδοσπυρδάκης, όσο ξέρει καλύτερα. Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες όμως από τα παιδιά της Ροδιάς. Κάρτα. Δεν αλλάζει άποψη βέβαια ο κύριος Παπαδοσπυρδάκης. Όλα έτοιμα για την εκτέλεση του πέναλτι. Ποιος θα είναι ο τετιμημένος? Εδώ είναι ο σκόρερ, το 0-5 για τον ΑΕΤΟ, που είχε και μια δόση τύχη σήμερα σε κάποια γκολ. Σε θέση του site ήταν. Απλά.
Έχει πέσει ο αριθμός του παιχνιδιού. Κοστό πρώτο λεπτό στα Καλέσα. Αετός έχει κάνει τη δουλειά του. Πάρει μια διαφορά ασφαλείας. Βλέπετε ο Πασπιδάκης. έδωσε όμως το φάουλ. Παρότι αρχικά δεν είχε δει τίποτα, στην πορεία δεν το είδε. Λειτουργήσε και το παράπονο από τον παίκτη του της Ροδιάς. Καραταράκης θα έχει μια ευκαιρία να κρατηθεί ζεστό σε ετοιμότητα. Δεν θέλει να φάει γκολ. Ο Γιάννης. Αλλαγή για τον Αετό. Ο Μπακαλάκη βγάζει, πολλά γκολ έχει πετύχει, να ξεκουραστεί, να πάρει και χρόνο συμμετοχής ο συμπαίκτης του. Έχει φαν πολλούς και ο ξερχόμενος και ο εισελθόν, ποδοσφαιριστής. Δεν σταματάω να ρητός. Ένα κόρνερ, ένα καινούριο κόρνερ. Να το βρούμε εδώ μέσα από τις παντελίδες. Το βρήκαμε. Στο τέταρτο λεπτό. Εύκολα κάνουν το σουτ, δεν διστάζουν. Το πέμπτο λεπτό του Δευτέρου, 70 του αγώνα. Τίποτα.
έχει θέμα επιθετικά η Ροδιά. Λιγοστά πράγματα είδαμε. Αλτρουισμός εδώ, πέρασε ο τερματοφύλακας, εκτέθηκε το περισσότερο το μέρος. Δεν βγαίνει το γκολ. Μέχρι εκεί καλά το πάνε οι... φοβερό γκολ ο Στελάρας, το πανηγυρίζει ο Στελάρας το γκολ, το 0-5-6 είναι, το 0-6 πρέπει να είναι αυτό, χάσαμε την μπάλα, Στέλιος Παπαδομιχελάκης κάνει για την αφιέρωση, εδώ είναι Ανογιαννή και μη, αυτοί που δεν γελάνε. Δεν είναι τα νόγια αυτοί που έχουν χαμόγελο, είναι νογιανοί που έχουν έρθει άλλη μια φορά αρκετοί να υποστηρίξουν τον Αετό. Τον Μπαγκέρι δεν βλέπουμε σήμερα, τον Γιώργη με την κάμερά του και το Ανόγι. Κοστό 7ο λεπτό του Δευτέρου. Στο 8ο του Δευτέρου, η Ροδιά σε μια προσπάθεια να γλυκάνει λίγο το πράγμα. Αλλά ο Κατατανάκης δεν έχει διάθεση σήμερα να δεχτεί ούτε ένα γκολ. Μιχελάκης βγαίνει, έβαλε και ένα γκολάρα σήμερα. Έχουμε καταγράψει πολλά όμορφα γκολ, το Στέλιο. Καλά νερά, Σόνι Δάνι Σάφη πια δά με τον γκολ, αρκετά έβαλε σήμερα ετός. Το 25ο λεπτό. Βλέπετε την ποιότητα
και τις αρετές θετικά του Αετού. Κάνει την πλάκα του ο Στέλιος. Ξανά αντεπίθεση αφήνει ο βοηθός για τον Αετό, παραλίγο φάουλ, φωνάζει κιόλας ο βοηθός, είναι πολύ καλός αυτός εδώ. Τσιρικάζει, για να δούμε, είναι πάρα πολύ καλός. Συνέχεια, εκτός από την ασηκόνηση του τη σημαία, εδώ το παιδί, το δούμε, είναι και τα κάγκελα. Είναι σωστός, πάντα σωστός εδώ και πέρα από τη σήκωμα της σημαίας φωνάζει κιόλας να βοηθήσει τον κύριο Παδοσπυριδάκη. Μαματζάκης είναι αυτός, προπονητής του Αετού. Καθαρίζει το μάτι η ομάδα του, αλλά δεν σταματάει να ζητάει πράγματα από τους ποδοσφαιριστές του. Όλοι περιμένουμε να τελειώσει ο χρόνος, να τελειώσει ο αγώνας που έχει κρυθεί. Πια δεν υπάρχει αμφιβολία για το τρίποντο. Σηκώθηκε το παιδί. Σηκώθηκε το παιδί να βγει έξω για να συνεχιστεί η φιλότιμη προσπάθεια των παιχτών της Ροδιάς. Δεν ακούσαμε το τσάφ σήμερα. Μια χαρά ήταν και οι δύο ομάδες. Δεν είχαν γκρίνια κάποια στιγμή, μόνο κάτι εκεί. Αλλά υπουσιώδες. Αυτά τώρα, τον ένα πέρασε από τον άλλο. Το φάουλ το έδωσε, δώσει το χέρι τώρα. Δεν αφήνει ο καπετανάκης στο γατόνι, εξαιρετικός είναι. Είναι εξαιρετικός ο Γιάννης. Δεν αφήνει, καλό το σούτ στη γωνιά, τα καλά σούτ του αγώνα. Τέσσερα του δευτέρου, 79 του αγώνα. Ξανά ένα σούτ, καλό, τροματοφύλακας. Παιδί, μεγάλη προσπάθεια, αλλά είπαμε, πολύ καλή προσπάθεια του παιδιού, πολύ καλή προσπάθεια. Τσιρικάς είναι, καλός είναι. Αλλά σήμερα δεν είχε την τύχη με το μέρος του. Το 80 λεπτό. Φωνάζει τον τερματοφύλακα, βλέπει να αφήνουν χώρους, βλέπει να αφήνουν χώρο σε αμυντική.
να γίνεται πάρτι εκεί μπροστά από τους επιθετικούς των Ανουζίων. Το γκολ του αγώνα. Το γκολ του αγώνα. Απίστευτο γκολ. Ένα απίστευτο γκολ. Το γκολ του αγώνα. Το γκολ του αγώνα. Φοβερό γκολ. Φοβερό γκολ. Γκολ για highlights είναι αυτό. Γκολ για highlights. Αυτό δεν πιανόταν, καπετανάκι, με τίποτα. Αυτό, καπετανάκι, δεν πιανόταν με τίποτα. Γελάει. Όταν δέχεσαι ένα τέτοιο γκολ, δεν μπορείς παρά να... Το γκολ του αγώνα ήταν αυτό, το πρώτο γκολ για την Ροδιά που μείωσε. Τρομερό γκολ. Όλα τα λεφτά. Αν το πιάσαμε, το έκανε απότομα. Με πολύ δύναμη, η μπάλα καρφώθηκε στην εστία του Καπετανάκη, που ήταν αδύνατο βέβαια να κάνει κάτι ο Γιάννης εκεί. Λύκανε το πράγμα λίγο για τη Ροδιά. Να κάτω το παιδί. Τα βρήκε με τον αμυντικό του. Το 23ο λεπτό. Γιάννη! Αρίστο! Ανέβα, Μανιό! Εδώ! Εδώ έχετε κολλήσει κι όλοι! Αγγέλε! Εδώ, εδώ, το 14, ρε! Το 25 5 λεπτό. Και εδώ πάνε σήμερα για φοβερό σουτ εδώ. Να μην τι άλλο, ωραίο θεάμα.
πολλά γκολ. Σήμερα χάσαμε το λογαριασμό πραγματικά. Και το γκολ του Παπαδο Μιχελάκη ήταν υπέροχο, το γκολ του παιδιού από τη Ροδιά φανταστικό. Χόρτασαν γκολ οι φιλάθλοι. Τώρα ήθελε να το βάλει, δεν ήθελε, μάλλον δεν ήθελε να το βάλει. Μάλλον δεν ήθελε να το βάλει, στο βηματισμό δεν το πρόλαβε. Αυτός ξέρει. Το 26ο λεπτό. Χωρίς σκοπιμότητα στο παιχνίδι. Μόνο η παλιά, πάρε βάλε, μπάλα in out, out μπάλα, κάτι μου λέει ότι δεν θέλω να βάλω ένα γεννή αλλά γκολ, δεν μπορώ να βρεις άλλη εξήγηση. Ανάμειχτο κράμα, έμπειροι παίκτες και τσιρκάδες, είναι η συνταγή του Αετού και του κ. Μαματζάκη και των ανθρώπων της Τανούγια, για να φτιάξουν μια στέρεη βάση, ένα κράμα για τον καινούργιο αετό που ονειρεύονται, που θέλει τον κόσμο δίπλα του. Ψάχνει να ζευγαρώσει τα γκολ ο παίχτης της Ροδιάς. Όλα καλά γίνανε, το τελευταίο ήταν μεγάλος παίκτης είναι. Φάουλ για τη Ροδιά. Οδεύουμε ολοταχώς προς το τέλος του παιχνιδιού. 89 λεπτά έχουμε. Συμπληρώσει. Ένα λεπτό για να μπούμε στις καθυστερήσεις. Ελπίζουμε να μην κρατήσει πολύ. Πάμε στις δουλειές μας. Εδώ είχε μια τρομερή ευκαιρία η Ροδιά να δοκάρει. Δεν ήθελε να ζευγαρώσει τα γκολ. Ποιος το έκανε τώρα, δεν είχα βγάλει άκρη. Εδώ είχε τύχει ο Κάρατα, ο τερματοφύλακας του Αετού. Bravo,
Δευτερόλεπτα θέλουμε ακόμα να συμπληρώσουμε τα 90. Δεν θέλουν να το βάλουν, εγώ το επιμένω. Δεν θέλουν να βάλουν γκολ άλλο, είναι φανερό αυτό. Είναι φανερό αυτό, δεν θέλουν να βάλουν γκολ. Πέρα τον αλτρουισμό. Έχουμε συμπληρώσει 1,5 λεπτό καθυστερήσεων. Στο στόμα έχει τη σφυρίχτρα ο κύριος Παπαδοσπυρδάκης. Θα μας απαλλάξει όλους. Είδαμε πολλά γκολ, είδαμε ωραίο θέαμα, είδαμε προσπάθειες φιλότιμες από τις δύο ομάδες. Τέλος λοιπόν, τέλος, νίκησε ο Αετός. Τα γκολ θα τα δούμε στο Δευτέρι. Χάσαμε το λογαριασμό εδώ. Εδώ πέρα όπως είναι ο κύριος Παπαδοσπυρδάκης, τα παιδιά μέσα από το δικό τους αγώνα, από τις δύο ομάδες. Φιλότιμη προσπάθεια από τη Ροδιά. Ενώ Γιάννη σαφώς καλύτερη παρουσιάστηκαν σήμερα. Εδώ τα παιδιά, οι ανθρώποι που στηρίζουν τις δύο ομάδες. Φιλάθλοι φεύγουν, φεύγουμε κι εμείς.